με συμφωνία κυρίων και όχι με τη βούλα. Δίνει νερό από το φράγμα από Σελέμη σε Ηράκλειο Χερσόνησο και Άγιο Νικόλαο, ο φορέας διαχείρισής του, δηλαδή ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης. 10 μήνες μετά την πρώτη μέρα που μπήκε το νερό στους αγωγούς, ο ΟΑΚ δεν έχει σπράξει ούτε 1 ευρώ, αφού δεν έχουν μπει ακόμα οι υπογραφές στις σχετικές συμβάσεις. Τη βούλα όχι, αλλά σύντομα θα έχουμε και την ικανότητα και τη δυνατότητα να πληρώσουμε αυτό, διότι δεν υπήρχε ακόμα εγκριθεί. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η διάθεση έχει γίνει χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχες συμβάσεις, το οποίο σημαίνει ότι το νερό αυτό δεν έχει τιμολογηθεί. Θα το πληρώνουμε σύντομα, μόλις έχουμε την έγκριση της σύμβασης, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στο κεντρικό ελεκτικό συνέδριο. Έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει μια σχετική ολιγορία και από τη μεριά των ΔΕΙΑ. Πρέπει αυτή η διαδικασία να τελειώσει γρήγορα και σίγουρα πριν το τέλος του μήνα, του Σεπτεμβρίου, δεδομένου ότι πλέον το κόστος για τον οργανισμό γίνεται πάρα πολύ δυσβάσταχτο. Τα ποσά που οφείλονται προς τον οργανισμό υπολογίζονται σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, αφού από 1η-1η του 2016 μέχρι σήμερα έχουν διοχετευθεί από το φράγμα του Αποσελέμη προς τους Δήμους Λήπτες 8 εκατομμύρια κυβικά νερού. Το Ηράκλειο δηλαδή μας στοιχίζει 0,17 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ, το κυβικό. Και εκεί έχουμε συμφωνήσει και αυτό θα το πληρώνουμε σύντομα. Ο ΟΑΚ πάντως εμφανίζεται ενοχλημένος από την καθυστέρηση της υπογραφής των συμβάσεων. Καθώς, όπως επισημαίνει ο Διευθυνός Σύμβουλος, χωρίς έσοδα από τη διάθεση του νερού στους 3 Δήμους, ο οργανισμός θα πρέπει να σηκώσει από την 1η του Οκτώβρη και το βάρος της λειτουργίας του διηλιστηρίου. Το αίτημα που υπάρχει προς τις ΔΕΙΑ αυτή τη στιγμή να προχωρήσουν με αιτήματα προτίμησης προς το ελεκτικό συνέδριο, ώστε να μπορέσει γρήγορα να διεκπαιρεωθεί η διαδικασία. Στο μεταξύ, στο πλαίσιο εναρμόνισης της χώρας μας με την οδηγία πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεσπίζει τις βασικές αρχές μιας βιώσιμης πολιτικής των υδάτων, έχει ήδη τεθεί σε διαβούλευση το ζήτημα της τιμολόγησης και κοστολόγησης. Ζητάμε τώρα να έχουμε για παράταση και νομίζω σήμερα την κέρδισε ο κύριος Μαρινάκης, ο πρόεδρος της ΕΔΕΙΑ. Σύμφωνα με αυτόν τον κανονισμό, θα υπάρχει μια τιμολόγηση και κοστολόγηση σωστή για κάθε ΔΕΙΑ της Ελλάδος. Με την οδηγία αυτή θα πρέπει να συμμορφωθεί και ο ΟΑΚ, η διοίκηση του οποίου αναμένεται να πάρει τις τελικές αποφάσεις για τις νέες τιμολογίες του νερού στα μέσα του Οκτώβρη. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι όλες οι διαδικασίες θα γίνουν βάσει του συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου, θα γίνουν με διαφανή τρόπο και σίγουρα κατόπιν διαβούλευσης με τους τελικούς χρήστες. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα επιφέρει αυξήσεις. Πάμε σε μια διαχείριση, σωστή διαχείριση του νερού σε ό,τι αφορά την κοστολόγηση και την τιμολόγησή του, το οποίο σημαίνει ότι σε κάποιες περιοχές μπορεί να υπάρξουν αυξήσεις, σε κάποιες άλλες περιοχές να υπάρξουν μειώσεις.